Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στο στούντιο τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη. Πάμε στο δεύτερο μέρο και σα προναγγείλαμε ότι θα συζητήσουμε με την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, βουλευτή ανεξάρτητη πλέον. Καλώ ήρθατε κυρία Παπακώστα. Χαίρομαι που είμαι κοντά σα. Καλώ σα βρίσκω. Και εμεί χαιρόμαστε. Δεν ξέρω πώ ακούγεται το ανεξάρτητη βουλευτή μετά από τόσα χρόνια στην Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν επιλογή μου, όπω mm -hmm. ξέρετε και όπω φαντάζομαι γνωρίζουν και οι φίλοι και οι φίλε που σα παρακολουθούν. Εδώ και τόσο καιρό δεν ήταν δική μου επιλογή, δεν διαζεύχθηκα δηλαδή εγώ από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτά στην πολιτική δυστυχώ mm -hmm. ή ευτυχώ υπάρχουν και συμβαίνουν. Και, ναι. και επικεφαλή νέο. Το Τι σημαίνει νέο, το νέο. Το νέο Το νέο είναι, ε, ιδρύσαμε εδώ από την mm. Βόρειο Ελλάδα, γιατί yeah, έχει μια, έτει, έτσι, έναν και ιδιαίτερο και συμβολισμό. Βόρειο. Βόρειο. Βέβαια, yeah. θα σα πω και από τη Βόρειο Ελλάδα, διότι σήμερα είχα την ευκαιρία να πω σε ένα ραδιόφωνο εδώ. Mm ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι από την Αθήνα και πάνω, από τη στερεά Ελλάδα και πάνω, οι οποίοι αισθάνονται περίπου ότι είναι ξεχασμένοι η Κεντρική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Βόρειο Ελλάδα γενικότερα, η Θεσσαλία. Διότι πολύ απλά τόσα χρόνια, και αυτό είναι πρόταση της νέας ελληνικής ορμής, που είναι μια νέα πολιτική mm -hmm. πρωτοβουλία, η οποία σύντομα θα μετασχηματιστεί και σε πολιτικό φορέα, Α, ε, διότι ε, έχουμε παραλείψει να κάνουμε το εξής απλό και αυτονόητο εμείς πολιτική εννοώ έχουμε παραλήψει το οποίο προ, προκύπτει και προσφέρεται από το ανάγλυφο τη χώρα, που είναι να όμως πονδοποιήσουμε τις περιφέρειες κάθε περιφέρεια όπως έχει κάνει η Γερμανία και να έχει το δικό της ε, 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 σχέδιο για την περιφέρεια. Κυρίω είναι να έχει τους οικονομικούς τους πόρους, οικονομικούς πόρους αν μιλήσουμε για το ναι, σύστημα. Έτσι ώστε να μην κάνουμε σπέκουλα εμεί πολιτική και φτηνό, αν θέλετε, και ανέξοδο ε, πολιτικό λαϊκισμό λέγοντας ότι το αθηνοκεντρικό κράτος είναι από τη μία και η ξεχασμένη ναι. Ελλάδα από την άλλη, να το κάνουμε πράξη. Εμεί λοιπόν το προτείνουμε, είναι πρότασή μα σύντομα στη Βουλή θα το... Συζητήσω, Θα το προτείνω στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν με πρώτη συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτά νομίζω ότι είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αναδείξουμε στην καθημερινότητα των πολιτών που να λύνουν προβλήματα. Θα είναι Το νέο θα είναι όχι... κόμμα. Θα, θα είναι με... κόμμα με το οποίο Αυτή θα φτάσει στι κάλπε. Εμεί ε, θεωρούμε. Θα είναι πολιτικό φορέα που θα αναζητήσει συνεργασίε, ε, Όσο είναι... σκέφτεστε. Θα γίνει πολιτικό φορέα. Yeah. Ε, Επίση ε, αυτό που σκεφτήκαμε, όλη η ομάδα των ανθρώπων που το συναποτελούμε. Είναι ότι είναι ζητούμενο της κοινωνίας. Η κοινωνία ασφιχτιά πρέπει να σας πω. Και ασφιχτιά yeah. διότι βλέπει καθημερινά μια ε, μονομαχία η οποία είναι στην καθημερινή πολιτική ατζέντα. Δίχως περιεχόμενο πολιτικής υπάρχει μια ένταση και μια επιθετική ρητορική η οποία πουθενά δεν καλύπτει τους πολίτες στις ανάγκες τους ενώ Στις ανάγκες της οικογένειας, στις ανάγκες της κοινωνίας. Mm -hmm. Άρα λοιπόν είναι ζητούμενο των πολιτών. Υπάρχει πολιτικό κενό. Δεν κουράζομαι να το λέω. Δυστυχώ η πολιτική ή ευτυχώ. Θεωρώ ότι ευτυχώ η φύση, η πολιτική και η ελπίδα των ανθρώπων να απεχθάνονται το κενό. Παπα, Αυτό προστά. το κενό καλούμαστε να, να καλύψουμε. Μπορεί εμείς... να σα πει κάποιο ότι εσεί, δεν λέω για το παρελθόν σα που είσαστε πάρα πολλά χρόνια κοινοβουλευτικοί, περάσατε και από υπουργικά καθήκοντα κτλ. Αλλά μέχρι πριν λίγο καιρό που ήσασταν στι τάξει τη Νέα Δημοκρατία, έστω και με τον διακριτό σα λόγο όποτε χρειαζόταν, για τον οποίο και είχατε την ε, διαγραφήκατε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπατε αυτό. Έπρεπε να γίνει διαγραφή και μετά να πείτε, παιδιά, τα σημερινά κόμματα δεν καλύπτουν τι ανάγκε. Χρειαζόμαστε ένα νέο πολιτικό φορέα, πιο κοινωνικό λοιπόν, κτλ. Ωραία. Ε, αυτό που θέλω σε αυτό το ερώτημα που θίγεται να πω είναι το εξή. Κοιτάξτε, εγώ μέσα στην μεγάλη παράταξη τη Νέα Δημοκρατία, η οποία συνήθιζε να έχει μια πολύ μεγάλη ομπρέλα mm -hmm. μέχρι πρώτη, ως μια πολύ μεγάλη ομπρέλα από όλε οι τάσει. Αντιπροσωπεύονταν και εκφράζονταν Φεβαίς, ναι. με ελεύθερο τρόπο, και μάλιστα γινόταν και η όσμωση σε αυτές τις, με, μέσα από αυτέ τι τάσει, με αποτέλεσμα να βγαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα που ανταποκρινόταν στι ανάγκε τη κοινωνία και ικανοποιούσε και την πολιτεία mm -hmm. και την κοινωνία. Γι' αυτό βλέπατε ότι όταν η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και πρόκειται να έρθει ω κυβέρνηση, στον καλπασμό τη. Τον καταλάβαινε όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Σήμερα υπάρχει μια στατικότητα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σα είπα ότι δεν ήταν το ζητούμενο να κάνω εγώ ένα πολιτικό φορέα μαζί με πέντε φίλους. Το ζητούμενο είναι ότι η κοινωνία απαιτεί Μάλιστα. σήμερα στη σημερινή πολιτική αρχιτεκτονική, έτσι όπω είναι διαμορφωμένη, να έρθει μια πολιτική πρόταση που να έχει αρχή, μέση και τέλο. Να αφορά στο υπόδειγμα τη οικονομία που θέλουμε για την επόμενη μέρα. Αν θέλουμε δηλαδή, για παράδειγμα, η δική μου σχολή πολιτική σκέψη, που είναι η Καραμαλική Σχολή Σκέψη. Και το Λε. λέω αυτό χωρί να αναφέρομαι στον Καραμανλή, αλλά στην Καραμαλική Σχολή Σκέψη, η οποία τι λέει ότι επίκεντρο τη πολιτική μα είναι ο άνθρωπο. Είμαστε λοιπόν με αυτή τη λογική, ή είμαστε με τη λογική, ότι το κέρδο είναι ο αυτό σκοπό μα. Είναι θέμα Θεωρώ, προέδρου, είναι θέμα Είναι θέμα, είναι θέμα ε, Άδωνη Γεωργιάδη. Τι, τι, τι αναδεικνύεται εσεί ω. Ως... Επειδή το έζησα και ναι, είναι βιωματικό, και επειδή α, ε, πήγα, α, είπα την άποψή μου απέναντι σε αυτή τη στρατηγική η οποία έχει χαραχθεί από τη σημερινή πολιτική ομάδα, η ηγετική ομάδα, η οποία φαίνεται να την πιστεύει αυτή τη στρατηγική. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθο. Είναι λανθασμένη, κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση, όλα αυτά μαζί που είπατε. Δηλαδή, είναι λάθο το μείγμα τη πολιτική, είναι λανθασμένο, είναι λανθασμένη η στρατηγική, είναι λανθασμένο ο τρόπο προσέγγιση των ζητημάτων. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντοτε συνήθιζε να είναι κοντά στι ευαίσθητε κοινωνικέ ομάδε, σήμερα φαίνεται αποστασιοποιημένη, είναι ο καλύτερο σύμμαχο τη κυβέρνηση, η σημερινή ηγετική ομάδα, διότι έχουμε μία κυβέρνηση η οποία κάνει το ένα λάθο πίσω από το άλλο. Ε, εάν είχαμε μια αξιωματική αντιπολίτευση με μια ηγετική ομάδα η οποία είχε αρθρωμένο σοβαρό πολιτικό λόγο για όλα τα ζητήματα, σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα είχε πει στην ελληνική κοινωνία ότι είναι η μοναδική εναλλακτική πρόταση. Είναι... Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει γιατί κινούνται σε... έχουν λάθο ρότα πάρει. Ποια είναι ε, ε, η σχέση σα με τον κύριο Καμένο. Κοιτάξτε, με όλο το πολιτικό φάσμα συνομιλώ, και ο Σκαμένο ήταν κομμάτι ε, ε, τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτευόμασταν μαζί στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθηνών. Διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία και δημιουργήθηκε το κόμμα του μετά τη διαγραφή του mm. από τη Νέα Δημοκρατία. Τα θυμάστε τα γεγονότα τότε. Είχαν διαγραφεί 21 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, 10 από αυτού έφτιαξαν το κόμμα των ανεξαρτήτων των Ελλήνων. Εξόδικα, ναι. Ο κύριο Καμένο σήμερα κυβερνά. Έχει κυβερνητικέ ευθύνε, κυβερνητικέ πράξει έχει κυβερνητικέ παραλήψει. Εγώ συνομιλώ με όλο το πολιτικό φάσμα διότι ένα ζητούμενο σήμερα, ξέρετε, ποιο είναι. Να μπορούμε να συνομιλούμε. Όταν συνομιλεί, δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τι απόψει mm -hmm. του συνομιλητή σου. Δεν σημαίνει ότι προσχωρήσει, τι αποδέχεσαι. Mm -hmm. Σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένο εγώ, ο πολιτικό, ο οποίο εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό να μπορώ δια του διαλόγου να βρω λύση. Αυτό δυστυχώ στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση, δεν το έχουν αντιληφθεί και ο ένα είναι απέναντι στον άλλον. Αρένα, μονομαχίε, περιεχόμενο πολιτική κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σύγκληση πάντω με τον κύριο Καμένο. Ε, εμείς κατεβάζουμε το νέο αυτοτελώς. Mm -hmm. Σκοπός μας είναι ε, να πούμε τις προτάσεις μας σε κάθε πεδίο, στα εθνικά θέματα, στο υπόδειγμα το οικονομικό που σας είπα, που θέλουμε να πάμε τη χώρα την επόμενη μέρα, στα θέματα των ε, μεταρρυθμίσεων με πρώτη συνταγματική ε, αναθεώρηση, mm -hmm. την οποία όφιλε να είχε κάνει αποδεκτή η Νέα Δημοκρατία από χθε. Και ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκης ε, ήταν από εκείνου που ήθελαν τη συνταγματική mm -hmm. αναθεώρηση. Το, το, το Προσερχόμενο στο συνέδριο. Βέβαια. τελευταίο συνέδριο του Δεκεμβρίου. Πότε αυτό ήταν. Αυτό που δεν είπε ότι και είναι ότι είναι η κορυφαία, κορυφαί. είναι πρώτη και κορυφαία μεταρρύθμιση. Mm. Γιατί ξέρετε, γιατί να το πω κωδικοποιημένα, το καταλάβουν όλοι. Διότι δεν μπορεί να πα μετά την τυπική έξοδα από το μνημόνιο σε μια νέα εποχή. Χωρί να συνοδεύεται από αυτή από την συνταγματική αναθεώρηση που θα είναι ισχυρό εργαλείο για την επόμενη μέρα. Και δεν μπορεί να πα την επόμενη μέρα χωρί ένα Εθνικό Σύμφωνο Σχέδιο Δράση, στο οποίο να δεσμευτούμε όλε τι πολιτικέ δυνάμει, ώστε να το εφαρμόσουμε με θρησκευτική ευλάβεια στα επόμενα 10 χρόνια. Αν είναι ο καθένα να γκρεμίζει τα θετικά, τα όποια θετικά έγιναν από του προηγούμενου, εν ονόματι τη δική σου στρατηγική, καταλαβαίνετε πάλι ότι θα γυρίσουμε πίσω σε παλιέ παροχημένε αντιλήψεις και μεθόδους, οι οποίες μας ταλαιπώρησαν στο παρελθόν και μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Η συνένεση, και να κλείσω με αυτό, αυτή μου την, την τοποθέτηση, θυμάστε το 2009 τότε ο Κώστας Καραμαλής ως πρωθυπουργός της χώρας είχε ζητήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου να συνενοηθούμε για το θέμα της κρίσης. Ο κ. Παπανδρέου αρνήθηκε. Το αποτέλεσμα, εννέα χρόνια, βαθιά οικονομική κρίση και μνημονίων, τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε Μας. αποφύγει αν είχαμε συνεννοηθεί. Κύριε Παπακώστα, ξέρω ότι τα, τα, τα Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία σα ενδιαφέρουν και ότι θα σα έχουμε συχνά στην ε, περιοχή. Είμαι και βόρειο δηλαδή, έχω μείνει Θεσσαλονίκη, έχω σπουδάσει Αριστοτέλειο. Έχω ε, φίλου συγγενεί. Αναφορέ και δηλαδή, προσωπικέ και, Άρα είμαι και βιώματα. Που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο άμεσο μέλλον με πολύ χαρά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα στο στούντιο τη TV100. Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε εμεί τη συζήτησή μα. Σα είπαμε πως ε, δεν είναι συνηθισμένο, νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχουμε έναν Θεσσαλονικό πρόεδρο σε τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο. Αναφέρομαι στον κύριο Γιάννη Πάιδα και στην ΑΔΔ. Κύριε Πάιδα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Πλάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά. Θεσσαλονικό, ναι. έτσι. Μη Αθηναίο τέλο πάντων, είναι, νομίζω ναι. Ναι. είναι. Μα έκανε εντύπωση η αλήθεια είναι. Εντάξει, ήταν ένα γεγονός το οποίο είναι και μία αναγνώριση στη δουλειά και στο έργο το οποίο έχουμε κάνει διαχρονικά για το δημοσιοπαλικό κίνημα. Είναι η αναγνώριση από όλου τους συναδέλφους της παράταξης την οποία ανήκω και την οποία εκπροσωπώ, αλλά συνάμα είναι και μία αναγνώριση από τους συνδικαλιστικούς χώρους των άλλων παρατάξεων, οι οποίοι ε, με πρότειναν για την ναι, ναι, γιατί ηγεσία... δεν υπάρχουν αυτοδυναμίες. Τώρα, της, και ναι, και δεν λοιπά. υπάρχουν αυτοδυναμίες. Χρειάζονται Η δηλαδή ηγεσία και της ΑΔΗ και συνέκλυναν όλα τα κοινοβουλευτικά, όλες οι κοινοβουλευτικές, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, Τώρα, συνδικαλιστικές Πάιδα... παρατάξεις στο να αναλάβουμε αυτό το δύσκολο έργο το οποίο πρέπει ναι. να θυμίσω ότι η ΑΔΔΙ επί τέσσερα χρόνια ήταν ακέφαλη, ακέφαλη, για πρώτη φορά στην Υπήρχε ιστορία. Υπήρχε προεδρεύον και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Ε, αν συζητούσαμε πριν από κάποια αρκετά χρόνια Υπό άλλε συνθήκε, βέβαια, πολιτικέ, κοινωνικέ, οικονομικέ. Θα λέγαμε αδεδί, ανίσχυρο σωματείο. Κάνει έτσι και παραλύει το δημόσιο τομέα. Τώρα λε. Συνδικαλιστή του Δημοσίου και οι περισσότεροι σε κοιτάνε στραβά. Κοιτάξτε. Και δεν ξέρω η... αν έχουν δίκιο ή άδικο. Η αλήθεια, κύριε Πλάκα, είναι ότι διαχρονικά, και ειδικά τι τελευταίε δεκαετίε mm. και το συνδικαλιστικό κίνημα και οι ηγέτε οι οποίοι υπερέτησαν αυτό το κίνημα έχουν δώσει αφορμέ και δικαιώματα και από τον ιδιωτικό τομέα, από τη ΓΕΣΕ ναι. και από την ΑΔΔ. Δικαιώματα τα οποία πέρασαν στην κοινή γνώμη σαν κακή αντίληψη και ότι το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ένας βραχίωνας κομματικός το οποίο πάνω απ' όλα εξυπηρετεί κομματικές κατευθύνσεις mm. και πολιτικές και δευτερευόντως και προσωπικές στρατηγικές. Ευβέβαια. Ευβέβαια. Είναι γνωστή η ιστορία και διαφόρων προσώπων οι οποίοι ηγήθηκαν του συνδικαλιστικού κινήματο. Πώ αυτοί κατάληξαν, πια η πορεία του και το καθεξή. Όχι το... ότι είναι κατανάγκη κακό. Αυτό όχι δεν είναι κατανάγκη κακό, αλλά α δούμε πρώτα απ' όλα τα προβλήματα τα οποία mm -hmm. είναι πάρα πολλά των εργαζόμενων ε, και δυστυχώ αυτά είχαμε αφήσει σε δεύτερη μοίρα το συνδικαλιστικό κινήμα. Αλλά θέλει πολύ κόπο τώρα για να πείσετε ξανά. Πάρα πολύ μεγάλο κόπο και αυτό το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πρώτον και κύριο, να πείσουμε του συναδέλφου mm -hmm. ότι είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτε και δίπλα στα προβλήματά mm -hmm. του, ότι δίνουμε καθημερινά τη μάχη για τα οξυμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν χωρί κομματικέ παροπίδες, χωρί παραταξιακέ παροπίδε και πάνω απ' όλα να πείσουμε, αγαπητέ κύριε Πλάκα, την κοινωνία, η οποία κοινωνία βλέπει και αυτή πάρα πολύ στραβά το συνδικαλιστικό mm -hmm. κίνημα yeah, το πραγματικά. οποίο. Το, χ, το, χαρακτηρίζει ω βραχίωνα τη πολιτική. Και όπω ξέρουμε σε όλε τι ναι, ναι δημοσκοπήσει, να το πολιτικό κοινωνία, σύστημα και το συνδικαλιστικό σύστημα είναι πολύ κάτω στι εκτιμήσει τη κοινή γνώμη. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά για να δείτε την κοινωνία πρέπει να τα και την κοινωνία. Και αν βλέπει η κοινωνία ότι έρχεται η ΑΔΕΔΗ και οι δημόσιοι υπάλληλοι και διαφωνούν φερειπίν με την αξιολόγηση που διατρέχει και οριζόντια και κάθετα όλα τα. Ε, στρώματα πια τα επαγγελματικά θα πει κάτσε. Είναι, Γιατί εσείς να μην αξιολογηθείτε. Σο... Σωστά το ρωτάτε και το αντιμετωπίζω σε πάρα yeah. πολλέ συναντεύξει. Δυστυχώ πέρα στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία ότι η ΑΔΔ είναι κατά της αξιολόγηση. Yeah. Εμένα πρώτη, ε, πρώτη στην προτεραιότητα και πριν που ήμουν προεδρεύων αλλά και τώρα σαν πρόεδρος είναι να βάλω στην ατζέντα ότι η ΑΔΔ είναι υπέρ της αξιολόγησης. Και αυτό το πέτυχα mm -hmm. και είναι αλήθεια. Ε, πρέπει να ξέρεις αγαπητέ Βαγγέλη ότι για πρώτη φορά και σε αντίθεση με αυτό που νομίζει η κοινωνία, ναι, ναι. Η αδεδί, η αδε, ότι η αδεδία δεν είναι υπέρ τη και ότι δεν έχει θέσει. Εμείς... Τονίσαμε, επικεφαλί... σαν επικεφαλή, ότι είμαστε υπέρ τη αξιολόγηση και έχω εδώ και το υπόμνημα mm -hmm. προ τα κόμματα και του 300 βουλευτέ, όπου παραθέτουμε σε έξι σελίδε όλα τα επιχειρήματα και όλε τι θέσει θα δει για την αξιολόγηση. Είχαμε συνάντηση με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα στη Βουλή ναι. και ενημερώσαμε Ποιες και όλες τις είναι οι ενστάσει σα τότε, κοινοβουλευτικέ ομάδε. Οι, οι είναι... βασικέ σα παρατηρήσει. Η ενστάση μα είναι με το, με το νόμο 4369 ναι, ναι. του κ. Βερναδάκη, όπου. Ναι, ναι που νομίζω ότι ήταν, δεν είναι ένα κακό νόμο. Αλλά το να προσπαθεί η κυβέρνηση και η κυρία Γεωργοβασίλη να εφαρμόσει τον νόμο αρχίζοντα από το τέλο, mm. δηλαδή από την αξιολόγηση, ενώ πρώτιστα έπρεπε να δει το θέμα τη αξιοκρατική επιλογή τελεχών στη δημόσια διοίκηση, μετά να δούμε τα καινούργια οργανογράμματα και μετά να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση, του να δει ο κυρία Γεωργοβασίλη πέρσι το Μάρτιο, πριν από 13 μήνε, λέει θα κάνουμε την αξιολόγηση. Ποιο να την κάνει την αξιολόγηση, mm. Η κομματική εγκάθετη και οι κομματικέ επιλογέ των τελευταίων τριών χρόνων ή ακόμα και οι παλιότεροι προϊστάμενοι διευθυντέ, γενικοί διευθυντέ που ήταν από τι προηγούμενε κυβερνήσει. Άρα λέτε πρώτα να αξιοκρατικά για να είναι αξιοκρατική και αντικειμενική και αξιολόγηση. Του νόμου που ψήφισε η ίδια yeah. η κυβέρνηση, του νόμου Βερναδάκη. αυτό υπάρχει και και μια βάση. Και δυστυχώ ακόμα Ποιος και σήμερα στο δημόσιο τομέα. Ακριβώς, στο δημόσιο τομέα συνεχίζονται οι καρατομήσει σε δημόσιου οργανισμού, ναι. σε κοινωνικού φορεί, στα νοσοκομεία κλπ. Μπορούμε λοιπόν εμεί να αποδεχτούμε μια αξιολόγηση από κομματικού εγκάπτου και να σα πω και το άλλο. Ε, τρέχει στο ΑΣΕΠ ναι. αυτή τη στιγμή η επιλογή στελεχών για τη δημόσια διοίκηση. Ακριβώς. Εκπροσωπώ την ΑΔΔ. Ξέρετε τι γίνεται. Ανεπανάληπτο. Το, αν το έχουμε καταγγείλει. Έχουν γίνει όλε οι προκήρυξει κατά διαφορετικό τρόπο ε, ανάλογα και πώ εξυπηρετεί τον κάθε υπουργό. Βγάζει μια φωτογραφική προκήρυξη για να επιλέξει το στέλεχο ή το συνεργάτη τον οποίο θέλει. Να σα πω μόνο ότι στο Υπουργείο του κ. Σπίρτζη, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, mm. κατέστησαν τα χαρτιά 68 ε, ενδιαφερόμενοι με όλα τα προσόντα, με τα βασικά πτυχία, yeah, με τα yeah, πτυχιακά, τα δρακτορικά κλπ. Και από την πρώτη επιλογή, χωρί να κάνουμε τίποτα άλλο, πετάξαν απ' έξω, όλους και αφήσαν 12, 68 μείον 12, δηλαδή να με απ' έξω 56 ε, κατευθείαν υποψηφίου. Και μας υποχρεώνουν τώρα αυτούς να τους περάσουμε από συνέντευξη, λοιπόν, και να προτείνουμε στον Υπουργό τρία ονόματα. Και από τα αυτά τα τρία ονόματα να επιλέξει ο Υπουργό όποιο θέλει. Μα. Αν είναι αυτή τώρα αξιοκρατική επιλογή στελεχών στη δημόσια διοίκηση, την οποία θα δεσμεύει και την επόμενη κυβέρνηση για τέσσερα χρόνια, mm -hmm. ούτω ώστε να μην μπορεί να του αλλάξει, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αν μπορούμε εμεί να δεχτούμε μία αξιολόγηση αυτού του τύπου, έτσι όταν δεν υπάρχει Το αξιοκρατική επιλογή. Το ελληνικό Δημόσιο, κύριε Πάιδα, είναι υποστελεχωμένο πλέον Είναι Κύριε Πλάκα... Ξέρετε, είναι ταμπού συζήτηση αυτή. Ναι, Αν πει έξω ότι χρόνια, χρειάζονται προσλήψει στο δημόσιο, οι περισσότεροι θα αντιδράσουν, θα πέσουν να, να σα φάνε. Οι εκτροί, οι εκτροί, όχι απελπιστικά, υποστηρίζουν. όταν πάμε στι υπηρεσίε και περιμένουμε πω, δύο ώρε για να συζητηθούμε και να μάθουμε τρία παραδείγματα. Ή υπάρχουν δύο, τρία κάποιοι, κύριε Πάιδα, που είναι πουθενά χαμένοι. Όχι, Άρα όχι. είναι θέμα οργάνωση, αξιοποίηση και όχι τόσο το, έλλειψη το, τελεχών. Το ελέγχουμε Στη, και αυτό το βλέπουμε. Τη τεχνολογία είμαστε. Μπράβο. Δεν χρειάζονται τα χαρτιά Μπράβο. πια. Να σα πω ότι με το θέμα τη κινητικότητα και γιατί το παρακολουθούμε ναι. και το ψάχνουμε, δεν περισσεύουν από υπηρεσίε άτομα τα οποία μπορούν να διατεθούν σε άλλε <laughs> υπηρεσίε και να εκτελέσουν έργο. Θα σας πω μόνο για την παιδεία που έχουμε 20 καλύτερα εσείς, ναι. Να σας πούμε για την υγεία ναι. που γίνεται χειρότερα αναλογία από υποσαχάριες χώρες όσον αφορά τους ενσυλλευόμενους με σχέση με τον νεσουλευτή. Να σας πούμε για, τις, για, το, για την πυροσβεστική, ναι. για τους φοροσυμπρατικούς μηχανισμούς κλπ. Είναι τεράστια η έλλειψη και αυτό οφείλεται στις μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων 7 χρόνων που η αναλογία 7 προς 1, 5 προς 1 και ούτω κατ εξής, δεν αφήνουν ούτε αυτό εφαρμόζεται να γίνουν προσλήψεις ε, προσωπικού. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουμε Τώρα. το πιο γυρα... Δημοσιοπαλλικό πληθυσμό από όλη την Ευρώπη. Έχουμε φτάσει περίπου το 50% των δημοσίων υπαλλήλων να είναι πάνω από 50%. Θα ήθελα όμω πολλοί από του συνδικαλιστέ του Δημοσίου να βγουν μπροστά και να μην μπουν ε, για την αξιολόγηση μόνο. Για τι προσλήψει, για τα κενά στι οργανικέ θέσει, που και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά να πούν και για την ανάγκη να μπουν οι νέε τεχνολογίε, να μπει η μηχανή οργάνωση. Αυτό, αυτό, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να τα ακούσουμε κι αυτό. Και αυτό και και αυτά, δηλαδή, και ως είναι το θέμα που ναι. έχουμε βάλει σαν θέμα. Έτσι. Προκαταβολικά να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, καινούργιε αλλά από επιστημονικό προσωπικό. Ναι. Δεν έχουμε. Έχουμε 400.000 επιστήμονε, οι οποίοι κάθεται όλων των ειδικοτήτων. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να, να ενισχύει την γραφειοκρατία στη σημερινή μορφή που ηλεκτρονικά κυβερνιόνται τα πάντα mm -hmm. και να, έχουμε, να θέλουμε περισσότερα χαρτιά από ό,τι θέλαμε την προηγούμενη 20η-30η η είναι απίστευτο αυτό το οποίο σημαίνει. Και μην νομίζετε ότι η Γραφειοκρατία, και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ σε όλα τα όργανα, έχω τις προτάσεις, έχουμε mm -hmm. καταθέσει προτάσει που η Γραφειοκρατία, κύριε Πλάκα, μπορεί να χτυπηθεί μέσα σε ένα χρόνο. Όπω τι χτύπησαν ακόμα και τα νιότερα Άραστε. κράτη που εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη τη Ανατολική Ευρώπη που είχαν το πιο αρτεοσκληρωτικό. Ε, γραφειοκρατικό σύστημα κατάφεραν μέσα σε δύο-τρία χρόνια Εσύντα. να κάνουν ευέλικτη δημόσια διοίκηση. Τουναντίον η Ελλάδα, η οποία τουλάχιστον δημοκρατικά τα τελευταία 44 χρόνια κινείται στη σφαίρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρώπη. Αντί να τουλάχιστον να απαλύνει, έστω και λίγο, τη γραφειοκρατία, την έχει ενισχύσει. Θέλω, και όλα αυτά Πάει, είναι, ε, είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών, αυσόλαιτε. οι οποίοι δεν θέλουν να χτυπήσουν τη γραφειοκρατία, αλλά θέλουν να χρησιμοποιούν το δημόσιο υπάλληλο και το δημόσιο για την, να ε, πραγματοποιούν προσωπικά ε, και κομματικά ρουσφέτια, ούτω ώστε να καταλήγουν αυτά σε μια ψηφοθερία. Λίγο, θέλω μέσα σε ένα λεπτό, γιατί βλέπω ότι ο σκηνοθέτη μα δείχνει και του τίτλου και πρέπει να κλείσει και η σημερινή εκπομπή. Τι είναι η κοινωνική συμφωνία. Κοινωνική Πήραμε... συμμαχία. Συμμαχία. Κοινωνική συμμαχία είναι, κοινωνική είναι συμμαχία. νομίζω, το πιο Ή... σημαντικό. Το Βλέπω πιο... μέσα, για σε, Έχει... Όλοι οι, οι επιστημονικοί σύλλογοι, ιατρικό σύλλογο, φαρμακευτικό σύλλογο, οικονομικό επιμελητήριο, είναι αυτό, σύλλογος, ναι. σύλλογος, οικονομικό επιμελητήριο Καλείτε, όλα τα Δεν ρύθμιση. Τώρα μαζευτήκατε όλοι εκεί. Όχι. Είναι και αυτό το οποίο απεργία, πρέπει να κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα. Καταλάβαμε κύριε Πλάκα ότι μόνοι μα δεν μπορούμε πλέον να δώσουμε τι μάχε. Καταλάβαμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Ειδικά η φτωχοποίηση, η ανεργία, οι πρακτικοί μηχανισμοί οποίοι έχουν τσακίσει τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό κάναμε μεγάλη προσπάθεια με πρωτοβουλία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ. Πήραμε όλους τους φορείς Βάλαμε τα πράγματα κάτω, καταλήξαμε σε μια ατζέντα κοινή. Ο καθένα δεν προβάλλει, δηλαδή ο Πάιδα δεν προβάλλει τα προβλήματα τη ΑΔΔ. Ναι. Έχει να μισθοσελίδα που μπορεί να τα προβάλλει και όργανα που μπορεί να τα προβάλλει. Ούτω ώστε βάλαμε και του συνταξιούχου μέσα, μετά από πρόταση δικιά μου. Βεβαίδε, λοιπόν, και επαγγελματίε έχει μέσα. Επαγγελματίε οι πάντε. Ναι, ναι. Καταλήξαμε σε ένα κοινό μανιφέστο, σε μια κοινή διακήρυξη. Ούτω να μπορούμε από εδώ και πέρα να συντονίσουμε τι δράσει μα ενάντια σε κάθε βαρβαρότητα κυβερνητική, όχι μόνο τωρινή αλλά και μελλοντικά, δεν ξέρουμε τι μπορεί να μα προκύψει κλπ. λοιπά, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία. Θα δώσουμε Μάλιστα. μεγάλη σημαχία, ε, σημασία σε αυτή την προσπάθεια. Η πρώτη ενέργεια μα θα είναι 30 Μαΐου, Μαΐου, όπου και σε και, δηλαδή, θα έχουμε 24 ώρια απεργία yeah. και οι επιστημονικοί σύλλογοι και τα επιμελητήρια, μαγαζιά και ούτω καθεξής, θα κλείσουν για μία ή δύο ώρες. Τα γραφεία του, τα μαγαζιά του, θα γίνει μια συγκέντρωση. Ναι, θα γίνει μια κοινή συγκέντρωση και μια διαμαρτυρία. Έχουμε βγάλει ειδική στο σελίδα που βάλουμε καθημερινά τις τι θέσει και τι προτάσει μα. Και αυτή η συμμαχία θέλουμε να ενισχυθεί. Είναι το 80% της ελληνικής κοινωνίας, για πρώτη φορά έχει υπάρξει τέτοια συμμαχία, είναι πρωτοφανή. Λοιπόν, και ζητάμε και ακόμα από αυτού οι οποίοι δεν Ευχαριστώ. έχουν μπει σε αυτή τη συμμαχία κλπ. Του καλούμε να έρθουν κοντά μα, ώστε να μπορούμε να προσπαθήσουμε στον δυνατόν περισσότερο κόσμο από συμμαχία. την ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Και ούτω ή άλλω, τώρα, έχει την προηγούμενη εβδομάδα, κάνατε τη συνέντευξη που παρουσιάσατε. Χτε, σε ε, ε, κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, Παρουσιάσαμε την προχτέ, την Τετάρτη, yeah. ε, την 25 του μηνό, την διακήρυξη ενώπιον των yeah. συναδέλφων σα yeah. στην Αθήνα. έχουμε μπροστά μα χρόνο να τα ξαναδούμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάρη. είστε καλά. Και εμεί σα πολύ. Ήταν χαρά μα που ήσασταν μαζί μα. Και χαρά μα ένα Θεσσαλονικό έτσι να σας ξεχωρίζει ω για πρώτη φορά πρόεδρο τη ΑΔΕΔΗ. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ που μα παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.